Εγκληματικότητα, σε. Τι να τα παρεθμούμε, κάθε βράδυ τα λέμε εδώ πέρα. Ο καθένας έχει τις πολιτικές του ευθύνες και αυτές είναι πολύ μεγάλες. Για να δούμε τώρα, Παναγιώτη, να δούμε πώς αντιμετώπιζαν οι εφημερίδες εκείνη την περίοδο. Έχει έτσι, ενδιαφέρον. Τις μεγάλες αυτές εκλογικές νίκες. Πάμε να δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, δεν ξέρω, είτε από τη νίκη του Πασόκ είτε από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας, ελευθεροτυπία πρωτοσέλιδο, έκανε νικητή το Μητσοτάκη. Να κάτσε να εξηγούμε μερικά πράγματα. Τότε ο Μακαρίτης ο Τεγόπουλος με την ελευθεροτυπία, ιστορική μεγάλη εφημερίδα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πέσει ο Ανδρέας Παπανδρέου λόγω του σκανδάλου Κοσκοτά. Γι' αυτό και εξού ο τίτλος αυτός. Λαός τιμωρός. Η ελευθεροτυπία η οποία ήταν πρώτη σε πωλήσεις εκείνη την περίοδο, Παναγιώτη. Σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε και στον, νομίζω έχουμε τον Εθνικό Κήρυκα. Να πάμε στην Καθημερινή. Καθημερινή. Η εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρη και μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές του 90 είναι αυτή. Πάντα πιο συγκρατημένη η Καθημερινή ως εφημερίδα. Ακριβώς, κρατάει ένα διαφορετικό ύφος και τόνο από ό,τι άλλες εφημερίδες. Έτσι, που όντως είχε μεγάλο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το 46,89 πέρασε, δεν το λες μικρό ποσοστό. Άσχετο αν πούμε πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω εκλογικού συστήματος δεν κατάφερε να έχει μεγάλη πλειοψηφία. Να δούμε και την επόμενη. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Μιλάμε για τον Κήρυκα Χανίων, που με τον οποίο είχε μετοχική σχέση ο Μητσοτάκης επί πολλά χρόνια. Έτσι. Η επόμενη, παρακαλώ πολύ. Μετά τον Κήρυκα Χανίων. Εδώ τώρα πάμε στο το 81. Στη μεγάλη νίκη του Ανδρέα. Επιτέλους αλλαγή. Τα νέα. Πασόκ 48%. 175 έδρες. Ονόματα υπουργών, δίνουν και το ρεπορτάζ η εφημερίδα, έτσι, ένα εντελώς διαφορετικό πανηγυρίζει τόνο. Πανηγυρίζει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, γράφει από κάτω, έξω από το Καστρί φωτογραφίες. Πάμε να δούμε και την επόμενη, επιτέλους αλλαγή, έτσι, ναι. Και η Αυριανή. Για να δούμε η Αυριανή, νομίζω η οποία έδινε και τον τόνο της εποχής, έτσι Γιάννη, νικήσαμε λέει, θρίαμβος του Πασόκ. Και τις... Οι αγώνες και θυσίες Αυριανής δικαιώθηκαν πανηγυρικά. Νικήσαμε τρία. Το πιο εντυπωσιακό είναι πάνω η φάσα. Ανοίξτε τις φυλακές να βγουν οι εκδότες μας που έφεραν την αλλαγή. Έτσι ήταν στη φυλακή ο Γιώργος Κουρής. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Σωστά. Και ήταν για πολιτικούς λόγους στη φυλακή. Καθαρά, ναι. Έτσι η συκοφαντική δυσφήμιση τιμωρείται τότε δυστυχώς με κάθερξη. Άλλαξαν και κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Πάμε. Λοιπόν, να δούμε και την επόμενη. Τότε όμως δεν υπήρχαν οι αγωγές. Η ελευθεροτυπία. Λοιπόν, ελευθεροτυπία. Ανάσταση, έδρες 177. Βλέπουμε ότι και οι εφημερίδες δεν είχαν την κατανομή και έδιναν έδρες διαφορετικές. Πασόκ, Ανδρέας, νίκη, αλλαγή για συμφιλίωση 48%. Ναι. Βλέπουμε ότι η ελευθεροτυπία το χτυπάει διαφορετικά. Το πιο προφητικό πρωτοσέλιδο το είχε η Βραδινή του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Έτσι. Για να δούμε. Ο λαός έκρινε. Ο μακάρι έκρινε. Να μην μετανιώσει. Και αποσιωπητικά. Πρόσεξε τώρα. Πασόκ 48, Νουδού 36, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 11%. Αν το δούμε τώρα αποστασιοποιημένα μετά από τόσα χρόνια, η Βραδινή επιβεβαιώθηκε. Οι περισσότεροι μετάνιωσαν. Και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Εκ του αποτελέσματος εννοώ, έτσι. Εκ του αποτελέσματος, Γιάννη, νομίζω ότι έχει μετανιώσει όλος ο κόσμος για τις επιλογές τα τελευταία 40-50 χρόνια ούτως ή άλλως, έτσι. Γιατί βλέπουμε να μετανιώνει ο κόσμος και για τις επιλογές που έκανε πριν από ένα χρόνο. Έτσι. Οπότε σκέψου πριν από 40 τι γινόταν. Πάντως είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά που έπαιρναν εκείνα τα κόμματα σε συνθήκες πόλωσης και φανατισμού. Δηλαδή για να καταλάβουμε, Παναγιώτη, τα μεγέθη. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές πήρε περίπου 30%. Στις προηγούμενες εκλογές, πριν από δύο μήνες δηλαδή. Που ήταν πιο αντιπροσωπευτικές γιατί δεν πήρε 18%. Ήρθε πρώτο κόμμα με 18%. Έγινε σε συνέχεια κυβέρνηση με 30%. Η Νέα Δημοκρατία στη Λέλαπα, συσσαγωγικά, ερχόταν ο Ανδρέας με την αλλαγή. Τα είχαμε ζήσει και εμείς μικροί και τα βλέπαμε τότε. Κατόρθωσε και πήρε 36,8%. Έτσι. Ασύλληπτο ποσοστό. Έτσι. Και σήμερα είναι κυβέρνηση με 30%. Ναι. Αν το καλοσκεφτείς, έτσι. Ακριβώς. Θα είδε και ανάποδα για το Πασόκ, ακριβώς. Βέβαια. Και πρέπει να σου πω ότι σήμερα. Έπαιρνε 48 το Πασόκ και τώρα παίρνει 8. Ακριβώς. Καλά, στην τώρα καλύτερη. Το. Η καλύτερη τεράστια του. Διαφορά που αυτό που λες φαίνεται ανάγλυφα στην περίπτωση του Πασόκ. Δηλαδή από το 48,06% το 81 φτάσαμε στο 13,2% ή 12,3% των εκλογών του Ιουνίου του 2013. Και βέβαια και οι δημοσκοπήσεις τώρα λένε άλλα νούμερα. Φτάνουν 4-5%. Για να βλέπουμε δηλαδή μα πώς το Πασόκ έχει αλλάξει. Επέστρεψε στα ποσοστά του 1974. Ναι, αλλά δεν έχει πλέον τη δυναμική που είχε το 1974. Άμα το σκεφτείς αυτό. Ανάποδα το 1974 ακριβώς. Και πάει προς τα κάτω. Εκεί είναι το θέμα. Ότι τώρα δεν έχει τη δυναμική αυτή που φούντωνε. Γιατί το Πασόκ από το 1974 μέχρι το 1981 διπλασίασε δύο φορές τα ποσοστά του. Δηλαδή από το 13% πήγε στο 25% και από το 25% στο 48%. Πώς τα έφερε η πολιτική ιστορία έτσι. Τη μέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου γινόταν πρωθυπουργός.
Ήταν σαν σήμερα, 18 Οκτωβρίου του 1981. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είχε και γενέθλια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Που ήταν ο πιο μισητός πολιτικός αντίπαλος. Βέβαια, δεν ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Σωστό. Ήταν ο Γεώργιος Ράλης. Σωστό, βέβαια. Ενδεχομένως ήταν... και να έτριβε τα χέρια του από μέσα, σου λέει να ανέβω μετά εγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να αντιμετωπίσω εγώ τον Ανδρέα. Ναι, σωστό, γιατί από τη στιγμή που έχασε και ο Ράλης, τέθηκε και τέθηκαν και τα άλλα ζητήματα τεσσοκομματικά. Πάντως έχουν και κάποιες κοινέ καταβολές. Έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου, από πολιτική του, ας πούμε, οικογένεια σε σχέση με του κυρίου Μητσοτάκη, είναι και οι δύο από την Ένωση Κέντρου προέρχονται. Βέβαια, μετά υπάρχουν διασπάσεις ακριβώς. Και η ιστορία του τόπου, η πολιτική ιστορία του τόπου συνεχίζεται. Συνεχίζεται με ένα Κυριάκο Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε αυτό, που είναι υπουργός αυτή την κυβέρνηση, με ένα Γιώργο Παπανδρέου, που έφυγε κακήν κακός από πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέρεις... Και με την Τώρα Μπακογιάννη, και αυτή μέλος οικογένειας Μητσοτάκη. Τώρα μου δίνεις ένα αίρισμα, γιατί διαβάζοντας φρέσκαρα λίγο τα στοιχεία. Εάν δει κανείς τα πρόσωπα στις κυβερνήσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε τώρα του παρελθόντος και πρόσωπα στις σημερινές κυβερνήσεις ή πριν 2-3 χρόνια, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι γιοι, ανιψιοί. Μα αυτό το φαινόμενο νεποτισμού και οικογενειοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πάνω από 30 ονόματα. Ούτε σε αφρικανικές, τριτοκοσμικές χώρες δεν υπάρχει. Έτσι. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη. Θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτό είναι πρόβλημα όμως, Γιάννη. Τεράστιο. Άμα πούμε ότι μέσα από αυτή την κρίση θέλουμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα, είναι μια ευκαιρία να τελειώνουμε από όλα αυτά. Ξέρεις ότι υπάρχει από πίσω μια Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας ακόμα Παπανδρέου, ένας Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα, αλλά... μια Φωτεινή Καραμαλή του Αχιλλέα επίσης, ένας άλλος Μητσοτάκης. Σωστά, σωστά. Αλλά πόσο ακόμα είναι... δηλαδή κάποιος θα εξαργυρώνει την πολιτική του καριέρα με ένα όνομα που θα λέει Παπανδρέου Καραμαλής Μητσοτάκης. Νομίζω ότι έρθει η ώρα αυτά να τα αντιληφθεί η κοινωνία, ο κόσμος. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, εμείς κάναμε όπως έπρεπε, κυρίες και κύριοι, ένα αφιέρωμα αποστασιοποιημένο από τα γεγονότα και την ιστορία και για την σημερινή. Τα σημερινά γενέθλια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, να το ευχηθούμε και εμείς να τα εκατοστήσει, αν και αυτό δεν αποτελεί ευχή, γιατί σε 2-3 χρόνια 100 θα είναι. θα πρέπει να πούμε να τα χιλιάσει, ακριβώς. Αλλά και στον Μακαρίτη, τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, που σαν σήμερα έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός. Τώρα, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε αρκετά ακόμα θέματα. Προκαλεί πραγματικό σοκ. Μιλάμε για το θρίλερ με το 4χρονο κοριτσάκι που βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, το οποίο βρέθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα, μέσα σε σπίτι τσιγκάνων. Οι ίδιοι δήλωναν ότι είναι γονείς του, δεν ήταν ωστόσο. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Χθες οι αστυνομικοί σε έρευνες ρουτίνας στον καταβλισμό των Ρωμά στα Φάρσαλα μπήκαν μέσα στο σπίτι των δύο τσιγκάνων, του 39χρονου άντρα και της 40χρονης γυναίκας, και είδαν αυτό το κατάξανθο κοριτσάκι με τα πράσινα μάτια και τη λευκή επιδερμή. Απόρρισαν προφανώς και ρώτησαν τους δύο Ρωμά αν είναι δικό τους το παιδί. Εκείνοι αρχικά ισχυρίστηκαν ότι ναι, είναι δικό μας. Τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, υπευλήθησαν στις απαραίτητες εξετάσεις DNA, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι η βιολογική του γονείς. Άρα έχουμε να κάνουμε, αν όχι με απαγωγή, σίγουρα με αρπαγή του 4χρονου κοριτσιού ή με εμπορία. Δεν το ξέρουμε αν είναι αρπαγή, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Γι' αυτό ήμουν επιφυλακτικός και χθες. Μπορεί να είναι εμπορία. Είναι ένα από τα δύο ενδεχόμενα, Γιάννη. Τώρα αυτό που προκρίνεται. Δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό που προκρίνεται σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι να έχουν αρπάξει οι δύο τσιγκάνοι από τους βιολογικούς του γονείς το 4χρονο κοριτσάκι. Όταν μάλιστα ρωτήθηκαν πώς το βρήκαν, εφόσον δεν είναι δικό τους παιδί, οι ίδιοι έπεσαν σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Στην αρχή ισχυρίστηκαν ότι το βρήκαν έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια είπε η 40χρονη γυναίκα ότι το είχε κάνει με κάποιον ξανθό Καναδό τουρίστα, κάτι που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Κατά άλλη εκδοχή είπαν ότι τους το πούλησε ένας Βούλγαρος και έτσι κάπως το υιοθέτησαν. Αυτό μπορεί και να ισχύει. Αυτό είναι στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με εμπορία μικρών παιδιών, Γιάννη. Εμπορία, όχι μόνο εμπορία μικρών παιδιών, και εμπορία ανθρώπινων οργάνων. Ακριβώς, αν το προχωρήσουμε, που δεν είναι καθόλου. Δεν αποκλείεται έτσι. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Περιμένουν, δεν δηλαδή. Είναι μακρινό το σενάριο αυτό. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που θα πω, αλλά υπάρχει στο εξωτερικό, ξέρεις, αυτή η εγκληματική τάση. Περιμένουν τα παιδάκια να μεγαλώσουν, να φτάσουν 8, 10, 12 ετών, για να μεγαλώσουν τα ζωτικά τους όργανα που τους ενδιαφέρουν και τους αφαιρούν νεφρά, πάγκρεας. Και κυρίως σε βαλκανικές χώρες αυτό. Ακριβώς. Το ή τουλάχιστον κομμάτι του πάγκρεας, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς αυτό, αλλά με το ένα νεφρό μπορεί να ζήσει. Και το πουλούν το νεφρό σε χώρες του εξωτερικού, ασύλληπτα πράγματα. Πραγματικά, Γιάννη. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν προκύψει πάρα πολλά ερωτηματικά από τις μέχρι τώρα έρευνες. Υπό την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι δύο Ρωμά που είχαν το παιδί στην κατοχή τους είχαν καταφέρει άγνωστο πώς να εξασφαλίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης για το κοριτσάκι από το Δήμο
της Αθήνας. Είχαν εκδώσει και αριθμό φορολογικού μητρώου στο όνομά του προκειμένου να παίρνουν κάποιο επίδομα. Οι δυο τους συνολικά είχαν δηλώσει σε τρεις διαφορετικές οικογενειακές μερίδες ότι έχουν 14 παιδιά. Ναι. Από αυτά, μόνο τα 5 έχουν εντοπιστεί. Άρα, έχουμε και ένα θρίλερ με άλλα 9 παιδιά που αγνοούνται. Τα οποία δεν ήταν στον καταβλισμό. Δεν έχουν βρεθεί. Γίνονται έρευνες και για αυτά τα 9 παιδιά που υποτίθεται ότι είναι δικά τους παιδιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει οι ίδιοι. Πριν πολλά χρόνια, όταν είχε πρωτοανοίξει, θυμάμαι την είδηση, σαν τώρα Δημήτρη, η Euro Disney Land στο Παρίσι, είχε συμβεί μια απαγωγή ενός παιδιού από Ρουμάνους, οι οποίοι ανήκαν και αυτοί στην κατηγορία των Ρωμά, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το Παρίσι. Το παιδάκι το πήραν, το κράτησαν για περίπου ένα χρόνο. Το απελευθέρωσαν σε μια μοναχική έτσι, περιοχή, σε μια ερημική περιοχή της Βορείου Γαλλίας. Το απελευθέρωσαν, πήγε στους γονείς του, είπε μερικά πράγματα που μπορούσε να θυμηθεί, εν πάση περιπτώσει βρέθηκε άκρη από τις φωτογραφίες κτλ. Και μετά από 8 χρόνια ανακάλυψαν οι γονείς του, από άσχετες ιατρικές εξετάσεις, ότι του είχαν αφαιρέσει το ένα νεφρό. Του είχαν αφαιρέσει το νεφρό. Έκαναν πλαστική στο σημείο της εγχείρησης. Το παιδάκι τι να θυμόταν, δεν θυμόταν τίποτα, τον αρκώσανε. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα, ούτε μετά κατάλαβε που βρισκόταν. Και μετά από 8, αν θυμάμαι καλά, χρόνια αδιαπίστωσαν οι γονείς του ότι του είχαν αφαιρέσει το ένα νεφρό. Ασύλληπτο. Ανατριχιαστικό, Γιάννη. Δεν το συζητάμε. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι ανάλογο με το συγκεκριμένο κοριτσάκι. Ευτυχώς βρέθηκε. Προς το παρόν, να πούμε ότι βρίσκεται στο σύλλογο. Εδώ βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία από το χαμόγελο του παιδιού. Τη παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Έχει ξεκινήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία. Έχει δοθεί σήμα και στην Ιντερπόλ ώστε να βρεθούν οι βιολογικοί του γονείς, καθώς δεν ξέρουμε ούτε καν από ποια χώρα μπορεί να προέρχεται. Μάλιστα. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά με το παιδάκι και να βρει τους ψυχούς του γονείς. Και σε βάρος του δύο τσιγκάνων, απλά να καταλήξουμε ότι είχε ασκηθεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αρπαγή ανηλίκου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά εξακολούθηση. Τώρα πάμε στην υπόθεση με τη Χρυσή Αυγή. Ένας γνωστός εισαγγελέας, πολύ έμπειρος, ανακριτής, ο κύριος Ντογιάκος, αναλαμβάνει πλέον έτσι ως επιβλέπων της υπόθεσης αυτής και ως τρίτος εφέτης ανακριτής στη Χρυσή Αυγή. Εποπτεύων εισαγγελέας αναλαμβάνει ο κύριος Ντογιάκος. Θυμίζουμε χθες ότι ορίστηκαν οι δύο ειδικές εφέτες ανακρίτριες, η κυρία Ιωάννα Κλάπα και η έτερη εισαγγελέας, η κυρία Μαρία Δημητροπούλου, και οι δύο από τα δικαστήρια του Πειραιά. Να πούμε ότι μαζί με τον κύριο Ντογιάκο θα συνδράμουν στις έρευνες και τρεις αντιεισαγγελείς, οι οποίοι θα οριστούν την Δευτέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα έχουν ενεργό ρόλο στην ανάκριση όλοι τους και μάλιστα θα έχουν και γνωμοδότηση πάνω στους κατηγορούμενους, υπό την έννοια ότι αμέσως μετά τις απολογίες τους θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν μαζί με τις ανακρίτριες και να συμφωνήσουν αν θα προφυλακιστούν αυτοί ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι και με ποιους όρους. Ο κ. Ντογιάκος είναι γνωστός δικαστικός. Νομίζω ότι θα επιτελέσει το καθήκον και το λειτουργήμά του στο ακέραιο. Και μια ακόμα είδηση. Την Τρίτη ξεκινά το εφετείο για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Ακριβώς. Ισόβια η ποινή, μην το ξεχνάμε. Προφυλακισμένος ο κύριος. Μάλλον φυλακισμένος, γιατί υπάρχει πρωτόδικη απόφαση. Στις φυλακές των Διαβατών έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη για την επεξαίρεση στο Δήμο της Θεσσαλονίκης ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Την Τρίτη λοιπόν θα οδηγηθεί στο πενταμελές εφετείο, μετά από έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος για την υπόθεσή του. Εξέδωσε σήμερα νέα επιστολή μέσα από τις φυλακές, την οποία και δημοσίευσε. Σε αυτήν βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Λέει ότι δεν έχω αποκτήσει ούτε ένα νέο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στα τελευταία 25 χρόνια και βεβαίως στα 12 χρόνια της δημαρχίας μου. Διαμένω τα τελευταία 25 χρόνια σε διαμέρισμα 120 τετραγωνικών μέτρων που ανήκει σε συγκρότημα 38 κατοικιών. Δεν έχω πολυτελές εξοχικό ούτε στις παραλίες Χαλκιδικής, ούτε σε κάποιο νησί, ούτε βεβαίως στο εξωτερικό. Κάτι πρέπει να πει και ο κ. Παπαγεωργόπουλος. Έτσι, δεν έχω σκάφος, δεν έχω χρήματα στο εξωτερικό, δεν έχω offshore εταιρεία. Δεν ζούσα προκλητική ζωή. Έχει τα 5 εκατομμύρια που πήγαν όμως.